Σοκαρισμένοι και υπό ιατρική παρακολούθηση παραμένουν οι δύο ηλικιωμένοι που έπεσαν θύματα άγριας επίθεσης μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στον Πόρο Ηρακλείου. Οι περιγραφές για τον ανελαίητο ξυλοδαρμό των δύο ηλικιωμένων είναι ανατριχιαστικές. Τα μούτρα της γυναίκας είναι ολόμαυρα, δεν φαίνονται καθόλου. Δεν φαίνονται από το ξύλο. Από το ξύλο μπουνιές και έχει και ένα καρούμπαλο στο κεφάλι. Από το ξύλο το πολύ. Ο 31χρονος δράστης, ο οποίος νοικιάζει ένα σπίτι που ανήκει στους δύο ηλικιωμένους, φαίνεται να μπήκε με μαχαίρι στο σπίτι του στα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Ευτυχώς το μαχαίρι έπεσε από το χέρι του, όμως ο ίδιος συνέχισε την επίθεση, χτυπώντας αλίπητα τους δύο ανυπεράσπιστους ηλικιωμένους. Κάποιος μπήκε και τους χτύπησε. Και τον άντρα τον είχε πιάσει κάτω και τον κλωτσούσε και τον είχε πιάσει και το λαιμό. Αφορμή για το αποτρόπαιο περιστατικό στάθηκε το γεγονός ότι ο 85χρονος είπε στο δράστη πως θα του έδινε χρήματα τη Δευτέρα και όχι το Σάββατο για να αγοράσει ασβέστη και άλλα υλικά προκειμένου να βάψει το σπίτι. Για να κάνει στο σπίτι δουλειές και του λέει δεν έχω τώρα λεφτά, λέει από Δευτέρα έλα να σου δώσω τα λεφτά. Και αυτός μπήκε το Σάββατο το βράδυ μέσα με μαχαίρι και πήδηξε λέει από την ταράτσα. Τις κραυγές των ηλικιωμένων άκουσαν οι γείτονες που κάλεσαν την αστυνομία. Ο 31χρονος, ο οποίος οδηγήθηκε στα κρατητήρια, ζήτησε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με συνέπεια να μην εμφανιστεί σήμερα στο αυτόφορο για εξηγήσεις.